Νιώθετε ότι αν εξαιρέσουμε τον προπονητή της Νέας Αρτάκης, εισπράξατε αναγνώριση από τους αντίπαλους προπονητές αναφορικά με την αξία της πρώτης θέσης και της ανόδου στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας φέτος, έστω εκ των υστέρων? Ωραία, γιατί η αλήθεια είναι ότι η απάντηση που σου δίνω ήταν καθαρά πάνω σε αυτό, ότι προέρχομαι από μια νέα γενιά προπονητών. Μόλις τελείωσα και το UEFA Pro, τελευταίο δίπλωμα. Οπότε, αν πήρα κάτι από τα μαθήματα τα οποία κάναμε όλο αυτό το διάστημα, φέτος και πέρυσι, από φέτος μάλλον που ήταν το UEFA Pro, σε μια χρονιά αυτό εννοώ, από πέρυσι το Μάρτιο που ξεκινήσαμε, αυτό το οποίο συζητούσαμε μεταξύ μας οι προπονητές είναι η στήριξη που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλον, να σέβεται τη δουλειά του και να κρατήσουμε έτσι ένα πρόσωπο πάρα πολύ καλό για την νέα γενιά προπονητών. Το αν προσβλήθηκα εκείνη την ώρα ή όχι, αλήθεια με αφήνει πολύ αδιάφορο, δεν είναι κάτι που είναι κάτι που μου έχει συμβεί πολλές φορές, είτε ποδοσφαιρικά τόσο χρόνια, αυτό εννοώ. Το να συνδύσκω τις καταστάσεις ενός, όταν κάποιος μιλάει άσχημα ή οτιδήποτε, να μπορείς να το διαχειριστείς. Άρα για μένα δεν είναι κάτι το οποίο ήταν δύσκολο στον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστώ ή αν ήταν σωστή η στάση που κράτησα. Είναι η στάση, θεωρώ, που έχω σαν χαρακτήρας, ότι κάποιος να σου κάνει μια επίθεση, απαντάς με σωστό τρόπο και λες την άποψή σου απλά και υπερασπίζεις τον εαυτό σου και την ομάδα σου. Θεωρώ ότι αυτό έκανα απλά και απλά αυτό που με ενόχλησε και μου άρεσε είναι ότι δεν είναι ωραίο να ψάχνεις στα λάθη που έχεις κάνει εσύ ο ίδιος, να ψάχνεις να βρεις δικαιολογίες. Οπότε μόνο εκεί αν μπορώ να πω κάτι πάνω στην τοποθέτηση του κ. Μακαφίνη. Εγώ χαίρομαι που είχα πολύ καλή συνεργασία με άλλους προπονητές. Έχω μιλήσει στο τηλέφωνο τουλάχιστον 4-5 προπονητές της κατηγορίας μας και του ομίλου μας. Έχω έρθει σε επικοινωνία με τους προπονητές και έχουμε ανταλλάξει απόψεις. Άρα θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο για κάποιο λόγο γίνεται, ότι υπάρχει κάποια συνεργασία, γιατί είναι ωραίο από νέους ανθρώπους, ακόμα και από μεγαλύτερη ηλικία που είχα, να σου λένε συγχαρητήρια για αυτό που προσπαθείτε να δημιουργήσετε. Γιατί όσοι έχουν έρθει εδώ έχουν δει κάτι το οποίο είναι ρολαντικό, κάτι το οποίο είναι επαγγελματικό, κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει δουλειά από πίσω. Υπάρχει αγάπη για αυτό που κάνουμε, το ποδόσφαιρο, και το αποτέλεσμα δεν είναι τυχαίο. Άρα πραγματικά νιώθω πάρα πολύ καλά για την έτσι αλληλεπίδραση που είχαμε με άλλους προπονητές και στο τέλος ήρθε και τα τηλεφωνήματα των ίδιων για συγχαρητήρια το ότι καταφέραμε, αλλά και δηλώσεις άλλων προπονητών που είπαν ότι ο Εθνικός Συνεδρίο άξιζε την άνοδο από αυτόν τον όμιλο. Άρα θεωρώ την απάντηση την έχουν δώσει ήδη σε απαντήσεις των συναδέλφων. Οπότε εμένα ναι, με χαροποιεί το ότι άλλοι προπονητές. Και εντός του νομοποιηρίας, συγγνώμη τώρα λίγο που επιμένω. Όχι. Γι' αυτό θέλει να είπαμε σήμερα να πούμε όλοι στον ένα περισσότερο. Όχι. Αλλά εντάξει, ναι. Έχουμε συζητήσει κάποτε. Όχι, είχαμε, ναι. Τον κύριο Θεοδοσιάδη, μπορώ να πω στο τέλος με πήρε τηλέφωνο, ναι. Έτσι έως είχα σχέσεις. Είχαμε έρθει πολλές φορές σε επικοινωνία, οπότε ναι, είναι ο μόνος που ήρθε σε επικοινωνία μαζί μου και για να μην. Αν θυμάμαι καλά, δεν υπάρχει άλλος, όχι, μην κάνω και κάποια λόγια. Θα το θυμόσασταν, είμαστε σίγουροι. Κύριε Σταρκοκλήτης. Καταρχάς, συγχαρητήρια που βγάλατε την ομάδα στην άλλη κατηγορία. Βέβαια, ότι κάποτε όταν συζητήσαμε ή είχατε πει ότι ο στόχος σας δεν είναι αυτό σχεδόν, είναι να δημιουργήσετε μια ομάδα με νέα παιδιά, με νέα ταλέντα, και όταν αυτά τα νέα ταλέντα μπουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τότε δικαιώνεστε κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτό το πετύχατε στην διάρκεια αυτή. Μπορείτε να βγάλετε τέτοια νέα ταλέντα, νέα παιδιά. Και δεύτερον, σας είχα ρωτήσει τότε που έκανε κοιλιά η ομάδα. Λέω τώρα η ομάδα δεν πάτε καλά, χάσατε κάποια παιχνίδια, μήπως σας η διοίκηση σας αφήσει και γελάσατε και μήπως αν είναι δυνατόν μετά από μία ήττα ή μετά αυτό να υπάρχουν τέτοιες αποφάσεις από διοικήσεις. Δείξατε ότι έχετε
ένα υπόβαθρο διαφορετικό και μία σχέση διαφορετική με τη διοίκηση στους στόχους που θέσατε από την αρχή. Δηλαδή και τον, να βγάλει τη νέα ταλέντα και να προχωρήσει την ομάδα μέχρι τέλος. Λοιπόν, νομίζετε ότι αυτά τα δείγματα υπάρχουν και αν υπάρχουν θα μπορέσετε να συνεχίσετε με Super League 2 τη νέα διοίκηση. Ερωτήματα, να μην κάνω πάρα πολύ. Να λέμε την αλήθεια τώρα, δεν είναι ότι έχουν παίξει νέα παιδιά, ότι υπάρχει με το μεγαλύτερο ρόστερ σε ποσοστό είναι τα παιδιά της Κατερίνης. Το ότι υπάρχουν νέα παιδιά από πίσω που τους πιστεύω, δεν εξαρτάται μόνο από μένα, εξαρτάται και από τους ίδιους. Εγώ ότι είμαι ευχαριστημένος, είμαι ευχαριστημένος όχι στο 100% από κάποια παιδιά. Χωρίς αυτό να το ξέρω ήδη, δηλαδή, μιλάω ας πούμε για τον Ζουκάνο, ο τον πιστεύω απίστευτα. Δεν είμαι 100% ευχαριστημένος, αλλά αυτό δεν σημαίνει δεν είμαι ότι μάλλον δεν είμαι δυσαρεστημένος καθόλου. Είμαι ευχαριστημένος, αλλά όχι όσο θα ήθελα. Θα ήθελα πολλά περισσότερα από αυτό το παιδί. Το ότι θα του στηρίξει, θα του στηρίξει, γιατί θεωρώ ότι έχει λαμπρό μέλλον. Υπάρχει Γιώνης από πίσω, ο οποίος είπε προσπάθεια παρόλο που έπαιξε λιγότερα παιχνίδια φέτος, δεν σημαίνει ότι είναι αποτυχημένη χρονιά. Δεν είναι αποτυχημένη. Ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, πετυχημένη. Γιατί λόγω του ότι ήρθαν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ήταν σε μεγαλύτερη κατηγορία, όπως ήταν ο Κώστας, ο Χατζής, όπως ήταν ο Γλυκόπουλος, ο Γιαννίτης στην αρχή, ο Ιντζόπουλος, ο οποίος ξαναπήρε πάλι τελείως διαφορετική τρόπο σκέψης στην ομάδα, πιο ενεργητικό ρόλο και πιο ηγετικό ρόλο. Οπότε ανέβη και αυτομάτως το επίπεδο της ομάδας ενώ σε θέμα πώς σε δείχνει δυσκολία, ας πούμε, στην προπόνηση και να διεκδικήσεις θέση στην ενδεκάδα. Αυτά τα παιδιά μεγαλώσαν μέσα εκεί και θεωρώ ότι γίνανε πολύ καλύτεροι παρόλο που παίξανε λιγότερα μάτς από αυτά που θα μπορεί να περιμέναν οι ίδιοι. Γιατί ο δείκτης δυσκολίας ανέβηκε γιατί η προπόνηση έγινε πολύ διαφορετική. Περισσότερες εντάσεις, περισσότερα παιχνίδια φέτος, αλλά θεωρώ ότι τους βοήθησε πάρα πολύ για να είναι έτοιμοι για την επόμενη χρονιά. Ποια θα είναι αυτή η επόμενη χρονιά. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι είμαι, δεν είμαι εγώ εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να φύγουν αυτά τα παιδιά. Θεωρώ ότι μακάρι να έρθει κάτι καλύτερο μια άλλη ομάδα και να τους πάρει και να τους πουλήσει η ομάδα και να βγάλεις από αυτό σημαίνει ότι πέτυχες πάρα πολλά. Άρα θεωρώ ότι είναι το μέλλον αυτής της ομάδας από όλες τις απόψεις. Πρέπει να επενδύσουμε σε αυτά τα παιδιά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και παιδιά τα οποία δεν είναι πολύ μεγάλα. Το ότι είσαι 21 χρονών σίγουρα είναι δύσκολο να φύγεις έξω, να διεκδικήσεις μια μεγάλη μεταγραφή, γιατί η ηλικία πλέον ξέρετε ότι το να είσαι 21 χρόνια δεν θεωρείσαι και μικρός. Αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και μικρή στον αγώνα στο να αγωνιστούν σε επαγγελματική κατηγορία. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία σίγουρα θα μείνουν τον χρόνο εδώ. Αλλά εκεί ανεβαίνει ότι έχεις πάλι δυσκολία, ο δείκτης δυσκολίας και να προσπαθήσουν ήδη να αποδείξουν ότι μπορούν να σταθούν στο επαγγελματικό επίπεδο. Δεν είναι εύκολο, αλλά γιατί. Το ίδιο πράγμα που έκανε φέτος θα κάνει και χρόνο. Θα έρθουν κάποιοι παίκτες ψηλότερο επίπεδο, οπότε ο δείκτης δυσκολίας είναι πολύ μεγαλύτερος, οι προπονήσεις σε άλλο ρυθμό δυσκολεύει, αλλά αυτό είναι που σε κάνει και καλύτερο. Και θεωρώ ότι τα παιδιά τα οποία έχουμε είναι έτοιμα να τα απεξέλθουν σε αυτό, γιατί δεν δουλέψαμε ποτέ στα επίπεδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Και αυτό είναι κάτι που θα βοηθήσει να μπουν κατευθείαν στην επαγγελματική κατηγορία ενώ στον τρόπο προπόνησης. Ο τρόπος προπόνησης από την πρώτη μέρα που ήρθα μέχρι και την τελευταία ήταν στα πρότυπα επαγγελματικής ομάδας και σε δείκτη δυσκολίες μιλάω, αλλά και σε εντάσεις. Οπότε θεωρώ ότι τα παιδιά είναι έτοιμα και προχωρημένα γιατί ξέρεις όταν αλλάζει γάμα εθνική με διεθνική, ξαφνικά δεν μπορούν να το επεξέλθουν στο κομμάτι φυσικής κατάστασης. Το κομμάτι φυσικής κατάστασης και στα τεστ που είχαμε κάνει και σε όλα αυτά τα οποία έχουν κρατήσει εμείς από θέμα. Νούμερα που έχουμε τις εξετάσεις και όλα αυτά και από τα τεστ που κάναμε είναι υψηλό επίπεδο. Οπότε δεν ανησυχώ καθόλου σε αυτό που εκεί πέρα είναι ψυχολογικό και κατά πόσο ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πιστεύει ότι μπορεί να μεταξύ του. Είχαμε κάνει μια κουβέντα σε μια άλλη συνέντευξη και σε μια ερώτηση δική μου αν τέλος πάντων ο Εθνικός μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα και το κύπελλο, κάτι που συνέβη τελικά γιατί μιλάμε πιο ασφαλούς. Τι πρέπει να κάνει, τι είναι αυτό δηλαδή που κάνει η διαφορά και μου είχε πει ότι η διαφορά είναι να κάνει ο καθένας σωστά τη δουλειά του. Αν δεν κάνουν όλοι σωστά τη δουλειά του, δεν κάνουμε μαγικά εδώ, κάνουμε όλη τη δουλειά μας σωστά και το αποτέλεσμα είναι αυτό, να πάρουμε και το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Για την επόμενη χρονιά ισχύει κάτι ανάλογο σε μια άλλη επαγγελματική. Ισχύει απλά όπως
ξέρει και ο Στέλιος ότι άλλο να είσαι γάμο εθνική, άλλο να είσαι διεθνή και πρέπει να αλλάξουν και άλλα πράγματα. Πρέπει να έρθουν άνθρωποι τα οποία να στελεχώσουν την ομάδα και διοικητικά, αλλά το ξέρει και ο ίδιος, αλλά και αγωνιστικά. Μιλάω να έρθουν άνθρωποι που, γιατί μεγαλώνουν τα πόστη, δηλαδή οι θέσεις, συγγνώμη, οι θέσεις που πρέπει να υπάρχουν να σε κοινοβοηθήσει για να μπορέσει να γίνει μια ομάδα ακόμα μεγαλύτερη για να μπορέσει να τα απεξέλθει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν έχω τις γνώσεις. Εγώ τουλάχιστον την εμπειρία την έχω, ξέρω πώς λειτουργεί μια ομάδα, ξέρω τι χρειάζεται σε επαγγελματικά επίπεδα για να λειτουργήσει μια ομάδα. Εννοείται ότι είμαι εδώ να βοηθήσω σε όλο αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό μου φαίνεται εμένα εύκολο, γιατί τα ξέρω, τα έχω ζήσει και ξέρω ποια είναι η διαδικασία από αυτήν την άποψη που θεωρώ εύκολο. Εγώ και πέρα να βρεθούν τα σωστά άτομα, χρειάζεται να βρεθούν τα σωστά άτομα, τα οποία θα μπορέσουν να δέσουν με την ομάδα, με το staff, με τη διοίκηση και να μπορέσει να βγάλει και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην Β' Εθνική Super League. Οπότε, ξέρετε, δεν είμαστε ένα σωματείο το οποίο λειτουργούσε στα τυφλά, είναι ένα σωματείο το οποίο λειτουργούσε πάντοτε σωστά, οργανωμένα, μεθοδικά, με βάσεις. Άρα το να μεγαλώσουμε σιγά σιγά, έτσι όπως είπαμε από την αρχή ότι θέλουμε να μεγαλώσουμε σιγά σιγά, το θεωρώ πιο εύκολο από το να είσαι μια ομάδα που ήταν στην ΓΑΜΕ Εθνική, δεν ήταν οργανωμένη όπως θα έπρεπε, που υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες τέτοιες. Ξαφνικά να βρεθείς την Εθνική και να λες τι πρέπει να κάνω τώρα. Εξηγήσεις, ναι. Είπατε είμαι, δεν είμαι την επόμενη χρονιά. Δεν είναι δεδομένη η παραμονή σας? Και αν ναι, και αν δεν είναι, είναι από τι εξαρτάται? Δεδομένο δεν μπορεί να είναι, γιατί δεν έχουμε μιλήσει καν. Το ότι υπάρχει, πώς το λένε, η διάθεση και των δύο, η πρόθεση υπάρχει 100%, δεν υπάρχει. Γι' αυτό το λέω, γιατί δεν θέλω να αφήσω ότι υπονοούμενο, γιατί νομίζουμε ότι αφήνουμε υπονοούμενο, αλλά δεν είναι υπονοούμενο. Δεν έχουμε μιλήσει, είπαμε τελειώσει το κύπελλο, να ηρεμήσουν, να τα βάλουμε κάτω ένα τέτοιο. Από εκεί πέρα, είμαι, δεν είμαι. Δεν πάβει να είναι φίλος αυτής της ομάδας και μέλος αυτής της οικογένειας. Μα το ξέρει ο Στέλιος, δεν τριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Ξέρει ότι ο στόχος μου είναι να φύγω έξω, το ξέρει, το λέω ότι δεν τριβόμαστε. Έχετε μια κατάσταση τώρα με τον Εθνικό του Νέου Κεραμιδίου, έχετε ένα κύπελο, έχετε μια προεπίδηση, έχετε ένα UEFA Pro, έχετε τη Λάρισα στο Super League 2, λέω τώρα εγώ. Ναι. Υπήρχαν και πριν. Υπήρχε και πριν η Λάρισα τη Super League 2, υπήρχαν και άλλες ομάδες. Υπήρχε η πρόθεση να φύγω, το ήξερα το καλοκαίρι, είχα πρόθεση την ΚΑΠΑ 18 στη Βερόνα να πάω, είπα όχι για να μείνω στην Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Αν θα μου έρθει κάτι άλλο το οποίο με καλύπτει έξω, και εδώ να έχω πει ναι, το ξέρω ότι μπορεί να μου πει ο ίδιος φύγει. Είναι η συμφωνία τουλάχιστον μεταξύ των δύο που έχουμε κάνει, γιατί είναι κάτι το οποίο για μένα ήταν ο μόνος προπονητής Έλληνας που έχει υπηρετήσει στο εξωτερικό ενός σε τέτοιο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον, άρα είναι τιμητικό για όλους μας. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε, αλλά τι να σου πω, ναι, εγώ και να μου πει όχι μετά. Είναι όμως η πιο χρυσή σελίδα στην προπονητική σας ιστορία, η επιτυχία. Εννοείται. Όταν ξεκίνησα με στόχο να μπορέσω να διακριθώ, να μεγαλώσω σιγά σιγά, να αποκτήσω εμπειρίες, να κάνω την πρακτική μου σιγά σιγά, να τελειώσω τα διπλώματά μου και να μεγαλώσω λίγο και να προσπαθήσω σιγά σιγά, όπως ξεκίνησα σαν ποδοσφαιριστής, να το ίδιο πράγμα κάνω και σαν προπονητής. Το λέω και αυτό γιατί βλέπουμε νέους προπονητές που πάρα πολλά χρόνια προσπαθούν όχι να κάνουν κάτι αντίστοιχο, κάτι πολύ μικρότερο και δεν τα καταφέρουν. Και με γνώσεις και με εμπειρία. Ναι, μέχρι στιγμής οι επιλογές μου ήταν σωστές γιατί ξέρω τι ψάχνω. Ξέρω τι θέλω και ψάχνω και το αν έρθει. Το αποτέλεσμα βέβαια πάντα ποτέ δεν είναι δεδομένο στο ποδόσφαιρο, το ξέρω δεν είναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι αν φέτος η ομάδα δεν είχε καταφέρει να βγει πρώτη η χρονιά μου θα ήταν αποτυχημένη. Αυτό σε κάποιο στέλνει μου ζάω. Δεν ξέρω για εσά, μπορεί να ήταν αποτυχημένη. Για το στέλνει δεν θα ήταν αποτυχημένη, σα το λέω εγώ. Γιατί ξέρω, επειδή είναι εδώ κάθε μέρα και βλέπει και έχει ανθρώπου και βλέπουν, ξέρω αν κάνουμε καλή δουλειά ή όχι. Τώρα το αποτέλεσμα, παιδιά, θα μα το κρίνουμε σε κάποια μάτια που να έχουμε χάσει και να λέγαμε τώρα τελείω διαφορετικά. Άρα, επειδή ξέρουν τι γίνεται εδώ, ξέρουν ποια είναι η δουλειά μα εδώ, ξέρουν πόσο πολύ το αγαπάμε, αν το κάνουμε σωστά. Αυτό που λέτε ότι εμένα με τιμά και το ξέρω κι εγώ από πολλού, γιατί μαθαίνονται. Ποδοσφαιριστές μιλάνε. Όταν λέμε μιλάνε. Σε εμάς δεν μιλάνε όλο. Επισήμως, το δημόσιο. Θα χαιρόμαστε να μιλήσω λίγο περισσότερο. Να μάθουν να μιλάνε, να μπορούν να επιθετούν. Αυτό χρειάζεται και καλό είναι να υπάρχει. Ναι, χαίρομαι που
ποδοσφαιριστής που ευχαριστεί, δεν χαίρομαι που περνάει καλά. Χαίρομαι που θέλει να έρθει εδώ. Τον είχα πει την πρώτη μέρα. Δεν χρειάζεται να παρακαλά να έρθουν στον Εθνικό Όμιλο Πυραμιδιών. Να παρακαλάνε να έρχονται. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε. Και θεωρώ ότι το έχουμε φτιάξει και το έχουμε πετύχει. Εμείς ακούμε ότι αυτοπροτείνονται. Εσύ μιλήσατε για το ποδοσφαιριστό, αλλά αυτοπροτείνονται. Όχι, ναι, σε κάθε περίπτωση. Γι' αυτό λέω. Άρα, το αν παίζει ρόλο ο Βαγγέλης. Σίγουρα παίζει ρόλο και ο Βαγγέλης. Αλλά παίζουν ρόλο όλα αυτά τα οποία υπάρχουν εδώ πίσω. Γι' αυτό και είδαμε μέσω στη μέση της χρονιάς, στις μεταγραφές του Ιανουαρίου, ποδοσφαιριστές που είχαν πολύ σημαντικό background να έρχονται σε μια ομάδα των Εθνικών Γραμμιδίων που ενδεχομένω να ενδιαφέρει και ένα ρίσκο. Θέλω να το. Συγγνώμη κύριε Καρατζή, με αστρονομικά ποσά ακούμε εμείς από ποδοσφαιριστές που για πολύ μικρό χρονικό διάστημα το Γενάρη ήρθαν στην ομάδα. Δεν ξέρω αν το πολιτικό. Αστρονομικά ποσά είναι σαν τόσο να είναι. Ναι, αυτό είναι σε ποδοσφαιριστές για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ισχύει τίποτα αυτό, εξωστικιούμε και εγώ. Παρόλο που δεν εμπλέκομαι στο κομμάτι το οικονομικό, ξέρω τα τελικά δουλειά. Δεν μπαίνω σε διαπραγματεύσει μέσα. Θεωρώ ότι είναι δουλειά του Προέδρου, γιατί αν γνωρίζει καλά είναι τα νούμερα. Είδατε εσείς κάποιο μεγάλο όνομα να έρχεται τον Ιανουάριο και δεν θυμάμαι εγώ. Εντάξει, για τα δεδομένα της κατηγορίας, θα πω τώρα, όνομα δεν κάνει. Ο Κώστας ο Μελικιώτης, για παράδειγμα, ο Μετάει, είναι ποδοσφαιριστές που είχαν πολύ σημαντικές προηγούμενες χρονιές. Ο Μελικιώτης ήταν σε μία ομάδα η οποία... Στον Ενζέκο. Ναι, αλλά δεν ήταν στο πικ. Συμφωνώ. Ήθελε και αυτός να προσπαθήσει να δείξει. Άρα ήταν σε μια δύσκολη θέση. Συμφωνώ. Ο Ανέστης δεν ήταν σε μια ομάδα η οποία διεκδικούσε κάτι. Ποδοσφαιριστές όμως που είχαν μείνει από τους προηγούμενους χρόνους. Εμείς πήγαμε καθαρά σε ποδοσφαιριστές που ξέραν την κατηγορία. Σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν είναι τα μεγάλα ονόματα. Ακριβώς γι' αυτό. Και θα μπορούσαμε να ψάξουμε να βρούμε παίχτες από την πάνω κατηγορία και θα μπορούσες να βρεις. Δεν το κάνουμε. Ψάξαμε παίχτες οι οποίοι είχαν παιχνίδια στα πόδια τους, αυτό θέλαμε, για να συμπληρώσουν το ρόστερ. Να μην έχουμε ούτε πολύ μεγάλη διαφορά, να συμπληρώσουν το ρόστερ γιατί ξέρουμε ότι μπορούν να κολλήσουν σε αυτό το ρόστερ. Και ο πραγματικός λόγος που ήρθανε ήταν δύο οι λόγοι. Ο ένας λόγος ήταν, όπως είπε ο coach, ότι οι ποδοσφαιριστές μιλάνε και η φήμη ότι απολαμβάνουν την προπόνηση και το κλίμα όλο με τον προπονητή, ήταν ο ένας λόγος ήταν αυτός να έρθουν να προπονηθούν από τις οδηγίες του team, του προπονητικού team του Βαγγέλη Μόρα. Και ο δεύτερος λόγος, ίδιας αξίας, ήταν ότι θα έρθουν σε μία ομάδα, με μία διοίκηση, η οποία θα τους πει ένα νούμερο και θα το πάρουν αυτό το νούμερο ακριβώς, χωρίς να σκεφτούν ποτέ αν θα θετηθεί συμφωνία ή όχι. Και ήτανε, σας πληροφορώ, σε νορμάλ ίδια με τα προηγούμενα παιδιά που ήταν για να μην υπάρχει και μια ισορροπία μεταξύ τους. Αυτό θέλανε αυτοί οι ποδοσφαιριστές και εφόσον είχε συνδυαστεί και με το στόχο μας για πρωταθλητισμό, ήρθε και έδεσε αυτή η συμφωνία. Πόσοι ποδοσφαιριστές θα χρειαστούν σε αυτή την ομάδα να μπουλιαστούν ποδοσφαιριστές β' εθνικής, να μπορούν να τα δουν στη Super League 2. Έτσι, το αν θα πας σε πολύ μεγάλο ρόστι, αν θα πας σε λιγότερο. Δεν έχει να κάνει με τις δυνατότητες, έχει να κάνει με το αν είσαι σε έναν όμιλο ή δύο ομίλους. Αν είσαι σε δύο ομίλους μπορείς να πας με ένα safe λίγο πιο μικρό, πώς το λένε, roster και να δώσεις έμφαση σε λίγο καλύτερους ποδοσφαιριστές για να μπορέσει να βγει, γιατί μιλάμε για λίγα παιχνίδια. Άρα τον εξαρτάται ποια θα είναι η κατάληξη με δύο ή με έναν όμιλο για να μπορέσει να βγει σίγουρα. Δεν αλλάζει το ρόστερ σε μια ομάδα, περνάνε 24 ποδοσφαιριστές με 27. Σε αυτή την ομάδα που έχει αυτή την ομάδα, δηλαδή θα κάνει κάποιες προσθήκες με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι από μια επαγγελματική κατηγορία, μεγαλύτερη προφανώς. Και επειδή ακούγονται διάφορες φήμες, αρμόδιος συζήτηση, όταν μέχρι και 15 ποδοσφαιριστές θέλει τον ίδιο και να μην ασταθεί τον Αντάλλο. Α, ότι λένε αυτοί ότι χρειάζονται μια επόμενη. Άρα λέμε ότι ο πιο αρμόδιος να μας δώσει μια εικόνα της εσείς. Πόσοι περίπου δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μια δεκάδα παιχτών σίγουρα χρειάζεται. Θεωρώ είναι φυσιολογικό. Τουλάχιστον οι ποδοσφαιριστές χρειάζονται. Άρα ψάξαμε να δει ποιοι δεν καταφέρουν και ποιοι μένουν. Κύριε Μόρα, θα αξιολογηθεί από μηδενική βάση το υπάρχον ρόστερ χωρίς κανένα συναισθηματισμό για την προσφορά του τη φετινή χρονιά. Το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε να κάνει μια ομάδα, και το λέω, είναι να μπει το κομμάτι του συναισθηματικού στη μέση.
ενώ συναισθηματισμό για την προσφορά και την αναγνώριση τη χρονιά. Δεν μπορεί να βάζει συναισθηματικό. Δυστυχώ. Ωραία, θα πρέπει να κάνουμε και 20 και να πάρουμε άλλου 10 και να γίνουμε 30. Αυτό είναι το θέμα. Πιστεύω ότι θα κάνει καλό στον ποδοσφαιριστή. Πιστεύω ότι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει στον ποδοσφαιριστή είναι να τον έχει εδώ, να μην τον πιστεύει και να κάθεται απλά να κάνει προπονήσει. Δεν υπάρχει άλλο πράγμα. Οπότε, αν μπούμε στο κομμάτι του συναισθηματικού, θεωρώ ότι έχουμε αποτύχει από την πρώτη μέρα του γνώμη. Ήδη υπάρχουν φωνές για αυτό, για έναν όμιλο που λένε ότι είναι πολλά τα λεφτά, είναι πολλά τα έξοδα, δεν παίρνουν όσα λεφτά πρέπει να πάρουν από το κράτος ή από τα στοιχήματα και τα άλλα. Άρα υπάρχει προφανώς και μία πίεση να γίνουν δύο όμιλοι των 10. Αυτό νομίζετε ότι θα το στηρίξουν όλες οι ομάδες αυτές ή όχι? Γιατί υπάρχει τώρα η Κυφισιά, υπάρχει ένα ΑΕΛ, οι ομάδες οι οποίες θα μπορούν να τα απεξέλθουν σε κάποιο κομμάτι και θα τα απεξέλθουν εις βάρος του νέου κεραμιδίου, της Καρδίδας, της Κουζάνης, οι οποίοι δεν έχουν την οικονομική ευρωστία. Σε αυτές οι ομάδες που θα έχουν πρόβλημα στο να μπορέσουν να κάνουν ένα ρόστερ με πάρα πολλά χρήματα, εγώ πιστεύω απλά θα υπάρχει μέση ομάδα, ας το πούμε, με τα οικονομικά δεδομένα. Δηλαδή, αυτές που πάνε για πρωτάθλημα θέλουν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο μόνο στο ρόστερ για να μπορέσει να διεκδικήσει άλλο. 1,5 εκατομμύριο μόνο στο ρόστερ. Εντάξει, για το πώς λειτουργεί. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν και ομάδες οι οποίες θα πάρουν πολύ λιγότερα χρήματα. Άρα θα υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες. Είτε γίνει ένας όμιλος, είτε γίνουν δύο όμιλοι. Τι θέλω να πω, ότι και ένας όμιλος να είναι, θα παλεύουν αυτές οι ομάδες στο τέλος. Μπορεί να πηγαίνουν που λέει ο λόγος σε μεγάλες ομάδες και να είναι πολύ εύκολο να μας κερδίσουν. Πάντα με το ρόστερ μιλάμε και τα οικονομικά δεδομένα. Ασχέτως αν εγώ πιστεύω ότι μπορείς να καταφέρεις να κάνεις. Τα ωραία να κλέψεις από τα μάτια γίνεται. Τα ωραία τα ποδόσφαιρα παίζουν. Οπότε όταν φτιάχνεις κάτι ωραίο, είναι ωραίο να πιστεύεις. Από εκεί και πέρα όμως θα παλεύουν οι άλλες ομάδες. Ξέρεις, τα μεταξύ τους παιχνίδια θα είναι εισάξεις. Γιατί δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχουν πολύ καλές ομάδες. Δύο ταχυτήτων. Δύο ταχυτήτων. Τώρα το τι είναι καλό για το αν πρέπει να δοθούν περισσότερα χρήματα, τι να συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε πάλι το κομμάτι Β' Εθνική Super League 2. Ότι δεν υπάρχει σαν πρωτάθλημα, δεν θα πρέπει να υπάρχει. Δεν θα πρέπει να υπάρχει. Κάτω από αυτά τα δεδομένα, ναι, δεν θα πρέπει. Δηλαδή, εγώ τον θεωρώ τρελό. Το Στέλιο και όλους τους τέτοιους που είναι στις είναι τρελοί. Είναι τρελοί αυτοί οι άνθρωποι. Που βάζουν χρήματα είναι τρελοί. Και μετά λέμε για. Και πάει το μυαλό μας σε άλλα πράγματα. Είναι τρελοί. Δεν γίνεται να δεν στηρίζει. Με 200.000 να κάνει τι. Το ποδόσφαιρο να θέλουμε να το φτιάξουμε, το φτιάχνουμε μέσα σε ένα βράδυ. Σε ένα βράδυ. Θα δώσουν χρήματα, να τα δώσουν. Αλλά όχι να τα δώσουν και να πούνε πάρτε 500 ή πάρτε 1 εκατομμύριο. Και να μην ξέρουν που πάνε, ξέρουν ότι πάλι χρωστάνε. Να δημιουργηθεί ένας οργανισμός από πίσω, όπως γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου, ότι αυτά τα χρήματα ξέρουν που πηγαίνουν. Σας τα δίνουμε, αλλά να ξέρουμε που πηγαίνουν. Αφήστε, δεν τελειώνουμε σήμερα. Ποια στιγμή στη διάρκεια της χρονιάς πιστέψατε πραγματικά ότι θα κατακτήσετε το πρωτάθλημα και ποια στιγμή απογοητευτήκατε και νιώσατε ότι μπορεί να χάσετε την ευκαιρία της Ανώ? Θες αλήθεια τώρα. Την αλήθεια. Την πρώτη μέρα πίστευα ότι θα μπορέσω να πάω το πρωτάθλημα. Μέχρι την τελευταία και σε οποιαδήποτε δυσκολία ήρθε, εγώ μέσα με το πίστευα και το ξέρει καλά ο Στέλιος αυτό. Το στοίχημά μου φέτος ήταν απλά να μπορέσω να πείσω τα παιδιά όταν μπορούν να καταφέρουν. Αν υπάρχει ένα κέρδος και το συζήτησα και με τον Στέλιο για μένα, έτσι, για την αυτοκριτική μου εννοώ, στο κομμάτι του ότι κέρδισα φέτος, δεν είμαι ούτε προπονητικά μέσα αν έκανα προπόνηση, μου βγήκε ή δεν μου βγήκε το σύστημα. Όλα αυτά δεν έχω να συζητήσω, έχω να τη διαχείριση των παιχτών και το πώς καταφέραμε σε πάρα πολλές δύσκολες στιγμές κάποιων παιδιών να είμαστε εκεί δίπλα και να μπορέσουμε τους δώσουμε, να τους στηρίξουμε και να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το υποστηρίξουν και όχι να αγχωθούν πάνω σε αυτό και να το φοβηθούν στο πόνο. Γιατί περνούσαν δύσκολα. Ενώ ήμασταν πάντοτε σε υψηλές θέσεις. Δηλαδή, όταν φτάνεις Ιανουάριο μήνα και σου έχουν έρθει 2-3 ποδοσφαιριστές και σου λένε ότι μπορεί να σταματήσουν τον Ιανουάριο ενώ είναι βασικοί, γιατί πιέζονται. Θεωρώ ότι αυτό ήταν το ευχάριστο αυτής της χρονιάς και ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι διαχείρισης, πίεσης, χωρίς λόγο. Φυσιολογικό να υπάρχει, αλλά θεωρώ χωρίς λόγο εγώ που μπορεί να παίξει υψηλό επίπεδο και για μένα μου φέρονται κάποια πράγματα λίγο πιο εύκολα
Οπότε το να μπω στη δικιά τους έτσι. Πιο αυτονόητα ενδεχομένως. Ναι, ναι. Το να μπω στο δικό τους έτσι μυαλό, στον τρόπο σκέψης και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Και δεν μιλάω μόνο για μένα, γιατί όταν μιλάω για μένα, μιλάω και για το staff που υπάρχει από πίσω, να το ξέρετε αυτό. Οι άνθρωποι που υπάρχουν από πίσω να στηρίζουν αυτά τα παιδιά και να φτάνουν αυτά που χρειάζονται σε μένα για να μπορέσουμε να τα διαχειριστούμε. Οπότε αυτό ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία φέτος. Και αν το πίστευα την πρώτη στιγμή και αυτό το λόγο έμεινα. Φέτος και είπαμε από την αρχή ότι θέλουμε να πάμε για πρωτάθλημα. Σίγουρα δεν έπρεπε να βγει προς το έξω ότι την πρώτη μέρα πάμε για πρωτάθλημα, γιατί δεν ξέρεις, δεν φτιάξαμε μια ομάδα με τους καλύτερους όπως κάνουν άλλοι για να μπορέσεις να χαλάσεις πολλά λεφτά και να μπορέσεις να ανέβεις σίγουρα. Κάναμε μια ομάδα που δεν ξέραμε όμως το κομμάτι, παιχτικά τους πιστεύαμε, αλλά το κομμάτι του ψυχολογικό καμιά φορά όταν τους βάζεις την πίεση του πρωταθλητισμού, ας το πούμε πρωταθλητισμού, δηλαδή τις πρώτες θέσεις να την νικήσεις στην άνοδο, είναι τελείως διαφορετικό γιατί πρέπει να κερδίζεις κάθε Κυριακή. Οπότε αυτό ήταν το. Και δεν ήταν όλοι ποδοσφαιριστές που είχαν εμπειρία υψηλότερων κατηγοριών, έτσι δεν είναι. Μα δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι και οι παίκτες που είχαν τις πάνω κατηγορίες που ήταν, δεν είχαν κάνει ποτέ. Πώς το λένε, χρονιά να διεκδικούν την άνοδο. Άλλο να διάρκεια σωθείς, άλλο να κυνηγάς συνέχεια και να κερδίσεις κάθε Κυριακή, είναι διαφορά. Οπότε για όλους ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ο καθρέφτης της βαθμολογίας είναι αντιπροσωπευτικός, υπάρχει δηλαδή δικαιοσύνη. Ποιο θα είναι το πιο ανταγωνιστικό, ποιοτικό και δύσκολο αντίπαλο του Εθνικού Τμήματος Κυριακού σε βάθος χρόνου στη διάρκεια της χρονιάς? Αν το πάρω στατιστικά με τα δικά μας τα νούμερα, με το τι έχουμε δει μέσα στο γήπεδο για τη δικιά μας ομάδα, μιλάω, θα μπορούσαμε να έχουμε και πολύ περισσότερους βαθμούς. Αν το πάρω έτσι. Δεν θα το πάρω όμως έτσι. Γιατί δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο τη χάνηση, γιατί. Δεν κινδυνεύσαμε σε πολλά παιχνίδια η ομάδα. Δεν θυμάμαι ένα μάτς στο οποίο να πούμε ότι ο αντίπαλος ήταν καλύτερος εκτός από το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό εδώ μέσα. Όπου ήταν η μόνη ομάδα που ήταν στο μόνο μάτς που μπορώ να πω ότι ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, παρόλο που δεν διακινδυνεύσαμε καθόλου. Αλλά έβλεπε μια ομάδα η οποία εκείνη τη στιγμή είναι πολύ καλύτερα από σένα που είχαν και αλλαγή προπονητή, οπότε δεν ξέραμε κι εμείς τι θα δούμε, ήταν κάτι διαφορετικό για μας. Δεν κινδυνεύσαμε ποτέ και δεν είχαμε κάποιο μάτς όπου ο αντίπαλος ήταν πολύ καλύτερος από εμάς και θα έπρεπε να χάσουμε. Δεν υπάρχει. Ούτε ένα. Αλήθεια, και το λέω με όλη την ειλικρίνεια. Άρα, αν θεωρώ ότι υπήρχε μια ομάδα η οποία ήταν ο σβορώνος που ακολούθησε, αλλά ξέραμε ότι θα ξεφουσκώσει. Το ξέραμε. Το είπαμε από την αρχή. Γιατί δεν είχε τον προγραμματισμό που κάναμε εμείς, αυτό που κάναμε το Δεκέμβριο εμείς. Και το λέω με όλο. Εκεί εκμεταλλεύτηκε η Νέα Αρτάκη τον δικό μας πόλεμο εδώ, όπως λέμε. Το ότι να σκοτώνονται τρεις ομάδες που για μένα ωραίο ήταν, δεν ήταν άσχημο. Με να μου αρέσει όλο αυτό που έγινε. Αλλά δεν είναι ωραίο να το χρησιμοποιήσω ότι και καλά. Είναι ακριβώς αυτό που είπα και στη συνέντευξη, ότι αν μια ομάδα έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτή τη διαμάχη, ας το πούμε, ότι τρεις διεκδικητές της ίδιας περιοχής στο πρωτάθλημα και εσύ να έχεις φύγει 15 βαθμούς, γιατί εμείς δεν βοηθάει ένας τον άλλον, όπως λέμε. Ο ένας διεκδικεί την νίκη και ο άλλος το ίδιο, οπότε σκοτώνονται σε εισαγωγικά μεταξύ τους. Άρα, η Νέα Αρτάκη έκανε πάρα πολύ καλό δεύτερο γύρο και κατάφερε, κάλυψε τον σβορώνο σε εισαγωγικά για να πω μετά αν μια ομάδα θα μπορούσε να διεκδικήσει. Αλλά αν θεωρώ ότι κάποια ομάδα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς, όχι εμείς. Πώς βιώσατε ως ένας άνθρωπος εκτός πλήρειας όλη αυτή την πολεμική των ομάδων εντός του νομού προερχόμενος απ' έξω? Θα γινόταν κάτι αντίστοιχο στον Μολάρη σας, για παράδειγμα? Εννοείται. Οπότε μας φαίνεται. Όχι. Ναι. Έξω πραγματικό. Μου φαίνεται με ένα περίεργο, ναι. Αυτό στην πόλη σου ή άλλοι σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, κανείς δεν θέλει το καλό του δίπλα μου. Ξέρετε, το μεγαλύτερο λάθος και αν υπάρχει λόγο στο οποίο. Αν υπάρχει ένα λόγο που είμαστε εμείς που διαφέρουμε από τις άλλες ομάδες. Φέτος της Κατερίνης και μιλάω για τις άλλες δύο που ήταν κοντά μας με εμάς, με τον Σβορώνο και τον Τέλειο, δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με αυτές τις δύο ομάδες. Ενώ για κάποιο λόγο ασχοληθήκαν πολύ περισσότερο αυτοί με εμάς, ενώ εμείς δεν το κάναμε ποτέ. Γιατί δεν έχουμε λόγο να το κάνουμε. Δεν ασχολούμαστε με αυτό εδώ που βλέπετε. Το πώς το οργανωθούμε εμείς. Όταν κοιτάς το σπίτι σου, δεν έχεις αμφιβηθεί τίποτα. Δεν επιτρέψαμε, εννοείται το. Τα καφενειακά αυτά τα έχουμε, τα ζήσαμε, τα ζούμε, θα τα ξαναζήσουμε. Είναι μέσα στην. Πώς να το πω, είναι μέσα στο έργο μας. Μας έγινε να ασχολούμαστε με αυτό το κομμάτι.
Αλλά ναι, άκουγα πολλά. Εντάξει, τώρα βρήκα τον άνθρωπο και εσύ να μπει στη διαδικασία να ασχοληθεί με όλα αυτά τα καφενειακά. Δεν το κάνει, δεν το επέτρεψε, δεν πρόκειται να το επιτρέψει ποτέ να μπουν μέσα τέτοιου είδους πράγματα και να επηρεάσουν μια ομάδα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις σύντομης απάντησης, μου επιτρέπεις. Νεαρός προσωριστής της ομάδας σας λέει ότι έχει πρόταση από το εξωτερικό και πρόταση παραμονή στο εθνικό του Νέου Κεραμιδίου. Ως πρώην προσωριστής σε πολύ αξιολογημένο συνεθνική Ελλάδα στο εξωτερικό, τι του προτείνετε να κάνει? Αλήθεια, τώρα υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο? Κοιτάξτε, ναι, είναι ωραίο να. Γιατί διάβασα λίγο τη συνέντευξη που κάνατε τα παιδιά που του κάνατε στο τελικό κυπέλλο. Και νομίζω ότι κάνατε την ερώτηση αυτή για το εξωτερικό. Υπάρχει περίπτωση αυτή τη στιγμή, πιστεύετε, να έρθει ομάδα από το εξωτερικό για να πάρει παίχτη? Ούτε χαμηλότερη κατηγορία. Δεν το ξέρω. Εγώ θεωρώ λίγο δύσκολο. Ποιο μα παρακολούθησε αυτό το προϊόν, ποιο το παρακολούθησε? Καταλαβαίνετε που το πάω. Μακάρι να κατάφερε κάποιο να έχει κάποιον μάνατζερ που έφερε έναν μάνατζερ ή κατάφερε και κράτησε όλα τα παιχνίδια. Ευτυχώς έχουμε και αυτή την πολυτέλεια εδώ να έχουμε τα παιχνίδια εμείς. Οπότε μπορούμε να τα δώσουμε στα παιδιά και αν μπορούμε να ετοιμάσουμε ένα αρχείο για να το δώσουμε έξω, ευχαρίστω μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε. Μακάρι να έρθει, ναι, όχι, δεν θα το κρατήσω εδώ. Σίγουρα, αν μπορούμε να μάθουμε λεπτομέρειες για ποια ομάδα θα ήταν για να βοηθήσουμε, αν όντως, γιατί καμιά φορά ξέρει χαμηλές κατηγορίες, δεν σημαίνει ότι θα πας στο εξωτερικό σε χαμηλή κατηγορία και θα είναι όλα με λιγάλα. Μην μπερδευόμαστε. Η σωστή επιλογή εδώ είναι να μου πούνε, να μάθουμε αν είναι σωστή επιλογή. Αλλά εννοείται θα τον δώσει. Ευχαρίστω να πάει, να σηκωθεί, να φύγει. Μπας και σωθεί το παιδί. Κλείνω στο Ρόβαρχο. Τελευταία ερώτηση. Σας λέω και ο Καλατζίδης ότι και την πολεμική που δεχτήκαν φέτος από τον ποιητικό του Μπορούν και την Αρτάκη τη βάζω έτσι τώρα για τον Ντεσού της υπόθεσης. Θέλω να διαλέξεις τρεις ποδοσφαιριστές, έναν από κάθε ομάδα για την επόμενη χρονιά στη Super League 2. Έναν από τον ποιητικό, έναν από την Αρτάκη και έναν από τον Μπορούν. Δεν ξέρω να κάνω την ερώτηση. Δεν υπάρχει. Κανένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να απαντήσω. Δεν είναι μία στο εκατομμύριο. Να κάνω μία διορθωτική, γιατί ακούω πολύ από πολεμική αυτή του Πυρικού και του Ατάου. Έτσι, πού την είδατε την πολεμική? Εμείς δεν αναφερθήκαμε. Μιλάμε συνέχεια για πολεμική αυτή. Εγώ δεν είδα πολεμική. Είδα ένα Πυρικό ο οποίος είχε τα προβλήματά του και αυτά τα προβλήματά του τον έφεραν σε αυτή τη μοίρα που είχε. Είχε έναν χρόνο που είχε τα δικά του προβλήματα και έμεινε σε αυτή τη μοίρα που είχε. Όλα αυτά είναι τώρα μέσα στις ομάδες, μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν αυτές. Ο Πυρικός απ' την άλλη, όχι, ξέρετε, και εμείς έχουμε θέματα με τον Νέο Κεραμίδη στα μεταξύ μας παιχνίδια και ο Σβορώνος έχει θέματα και όλοι έχουν θέματα. Δεν υπάρχει πολεμική. Υπάρχει και το άλλο που λέμε ότι υπάρχουν και παίχτες. Εγώ ακούω ότι ο Νέο Κεραμίδη έχει μιλήσει με παίχτες του Σβορώνου. Αληθεύει, δεν αληθεύει, ακούγεται τώρα. Αν μην τα λέμε όμως ότι αυτά είναι στρατηγικές ομάδες, δεν είναι στρατηγικές. Βγαίνουν στον αέρα χωρίς να υπάρχει υπόσταση. Αυτό. Να πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο. Να κλείσουμε στην κρίνα μου, δεν έχω άλλα παράδειγμα. Ακόμα πολεμική θα νομίζουμε ότι εδώ σκοτώνουμε τον κόσμο. Μια τελευταία ερώτηση στον Πρόεδρο. Πώς σχολιάζετε τις τελευταίες έτσι ντύλινα από ζυμώσεις που ακούσαμε να γίνονται στο ποδόσφαιρο της περιοχής μας με δύο ομάδες γάμα εθνικής? Θα πλειστώ από αυτή τη σχόλια που έκανε ο Κυριάκος για πολεμικό κλίμα και θα πω ευτυχώς πλέον έχουμε ένα ειρηνικό κλίμα και δύο ομάδες του νομού που δεν ισχύει ότι πάμε για πολεμικό κλίμα, αλλά ευτυχώς δύο ομάδες του νομού πάνε σε μια ειρηνική συμφωνία να συνεργαστούν του χρόνου, αυτό που λέει και ο υπόλοιπος κόσμος. Εδώ θα είμαστε να δούμε τελικά πόσο ειρηνική και ωραία θα είναι αυτή η συνεργασία.